την προεκλογική αυλαία εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2023 άνοιξε η παράταξη Ιωάννινα 2023 με την επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχο Ιωαννίνων Τατιάνα Καλογιάννη να δεσμεύεται ότι θα δουλέψει για έναν Δήμο όλων για όλους. Η παράταξη και η ίδια προσωπικά επιδιώκει ο Δήμος Ιαννητών να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς και με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων, ενώνοντας όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου που επιθυμούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός Δήμου με ευρωπαϊκή λειτουργία και εικόνα. Η πολιτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Ντιλάκ, παρουσία στελεχών και φίλων της παράταξης, εκπροσώπων αρχών και φορέων, καθώς και των επικεφαλής των παρατάξεων, ενότητα πολιτών Νέα Γιάννενα Θωμά Μπέγκα και Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή Λάζαρο Νάτσι. Η κυρία Καλογιάννη αναφέρθηκε στις παθογένειες, τα προβλήματα και τις ελλείψεις όπως καταγράφονται πρωτογενώς από τους δημότες σε κάθε δημοτική ενότητα, αλλά παράλληλα κατέθεσε και τις προτάσεις για την υλοποίηση έργων και δράσεων που μεσοβραχυπρόθεσμα θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ισόρροπης εξέλιξης και ανάπτυξης όλων των δημοτικών ενωτήτων. Με την πάροδο του χρόνου το 2019, διαπιστώνοντας ότι ο τόπος μας βρισκόταν χωρίς προσανατολισμό, λάβαμε πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε στην κοινωνία του Δήμου μας μια εξ ολοκλήρου νέα πρόταση για το μέλλον του. Ήταν εμφανές ότι ο Δήμος μας μετά το 2011, όπως προέκυψε από την συνένωση των 6 πρώην Δήμων από τον νόμο του Καλλικράτη, χωρίς προοπτική σύγκλησης προς την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ακόμη όμως και σήμερα, καταγράφεται εμφανώς η υστέρηση αυτή, γιατί δεν καταστρώθηκε ποτέ ένας οδικός χάρτης σχεδιασμού, ενεργειών, έργων και παρεμβάσεων. Αποδεικνύεται έτσι το μεγάλο έλλειμμα σχεδιασμού στο Δήμο μας. Και σήμερα είναι απολύτως απαραίτητο να αντιληφθούμε και επίκαιρο να δούμε τη σημασία του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μικροκινητικότητας, του τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού, του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια, του προεδρικού διατάγματος λίμνης Παμβότιδας και άλλων. Γιατί τα σχέδια αυτά πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μην αλληλοανερούνται. Αλλιώς θα συνεχίσουμε τους αυτοσχεδιασμούς και ο τόπος θα παραμένει στάσιμος. Προβληματισμό δε προκαλεί ότι ο Δήμος μας, ο 10ος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, αδυνατεί να συνεργαστεί με θεσμικούς φορείς που εδρεύουν και λειτουργούν στην πόλη μας, όπως το Πανεπιστήμιο, τα Επιμελητήρια, τα Νοσοκομεία, τους Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς φορείς. Στις 8 Οκτωβρίου του 2023 θα κληθούμε να επιλέξουμε και να εμπιστευτούμε τους συμπολίτες μας που θα διοικήσουν το Δήμο μας μέχρι το 2028. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει αν, πώς και με ποιο ρυθμό θα προσπαθήσει ο τόπος μας να αποκτήσει εικόνα και λειτουργία συμβατή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ο Δημότης θα κρίνει και θα αποφασίσει ποιος έχει την ικανότητα να χειριστεί τις κοινές υποθέσεις υπό το παραπάνω πρίσμα. Δηλαδή, ποιος διαθέτει επαγγελματικό υπόβαθρο, πλήρη γνώση των συνθήκων στον τόπο και στον χρόνο, επιτυχημένες σχετικές αναφορές και την πολιτική ωριμότητα να συνθέτει τις εναλλακτικές προτάσεις και απόψεις. Η κυρία Καλογιάννη τόνισε ότι χρειάζονται υπεύθυνες και συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών, μιλώντας για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Παρουσίασε δε έναν πυρήνα δράσεων και έργων. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματα είναι δεδομένο ότι είναι γνωστά. Δεν χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί. Το να προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε τα ζητήματα μεμονωμένα και αποσπασματικά δεν λειτουργεί. Πρέπει να επιλέξουμε την αναδιάρθρωση των παροχημένων πρακτικών και να επιτρέψουμε να ακουστούν νέες απόψεις και να χαραχθούν νέες προοπτικές. Η εποχή άλλωστε επιτάσσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Και εμείς κρίνουμε σκόπιμη την εντατική προώθηση συγκεκριμένου πυρήνα δράσεων και έργων, όπως πρώτον, την ανάπτυξη του δημόσιου χώρου στον αστικό ιστό. Ο σύγχρονος πολιτισμός, αν μη τι άλλο, απαιτεί ο πεζός να έχει χώρο και άνεση, να περπατά ελεύθερα και ανεμπόδιστα στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους της πόλης του. Δεύτερον, την αναβάθμιση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων χώρων σε όλες τις δημοτικές ενότητες για ψυχαγωγία, διασκέδαση, αθλητισμό, με έμφαση όμως στη φύλαξη, την καθαριότητα και την πρωτοτυπία. Τρίτον, τη διεκδίκηση, αξιοποίηση και απόδοση στο Δήμο και τους Δημότες εκτάσεων και ιδιοκτησιών που δεν ανήκουν σήμερα στο Δήμο, για την ανάπτυξη πάρκων πρασίνου και πολιτισμού ή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών πάρκων, μετά βέβαια από ολοκληρωμένες μελέτες και με ανταπόδοση ίσης αξίας εκτάσεων στους φορείς ιδιοκτήτες τους. Παραδειγματικά αναφέρομαι στις δύο ιδιοκτησίες του υπεραστικού ΚΤΕΛ στην Καλούτσιανη και στην Οδόζο Σημαδών, περιοχές υποβαθμισμένες σήμερα, στην παραλίμνια έκταση νοτίως του Αγίου Νικολάου Κοπάνων, δίπλα από το εργοτάξιο σήμερα, στις φυλακές Σταυρακίου, οι οποίες θα μεταστεγαστούν σε δημοτική έκταση στην Κόντσικα και άλλες εκτάσεις. Τέταρτον, πρότυπες παρεμβάσεις στο νησί και στο κάστρο. Με υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, με αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων για τη φιλοξενία δράσεων της Σχολής Καλών Τεχνών, διαμόρφωση πλατιών και άλλα. Πέμπτον, τη συνολική κυκλοφοριακή διευθέτηση στην πόλη με ανάπτυξη περιφερειακών σταθμών στάθμευσης, με τη διάνοιξη κάθε των οδών στους ηλεκτήρους άξονες και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της μετακίνησης πολιτών και εμπορευμάτων. Έκτον, κρίσιμα έργα όπως η επέκταση της Γεννηματά μέχρι τον κόμβο του Κουτσελιού και η επέκταση της Κενάν Μεσαρέ μέχρι την περιφερειακή Ιωαννίνων, εσωτερικός δακτύλιος. Έβδομον, την υλοποίηση των έργων της μελέτης «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ανάπλαση περιοχής λίμνης Παμβότιδας» για δραστηριότητες αθλητισμού, αναψυχής και ήπιων οικολογικών δραστηριοτήτων, με στόχο να καταστεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων του τόπου στα πρότυπα των λιμνών της Κεντρικής Ευρώπης. Τη μελέτη αυτή την οργάνωσα και τη συντόνισα κατά τη θητεία μου ως αντιπεριφερειάρχης. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι όριμη προς υλοποίηση. Όγδον, τους ποδηλατόδρομους και τις περιπατητικές διαδρομές τόσο περιμετρικά της λίμνης, όσο και στα δασίλια της Ψηλής Γορίτσας, Κοσμηράς και Μπάφρας. Ένατον, τη δημιουργία θεσμού δραστηριοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού. Οι θεσμοί αυτοί θα περιλαμβάνουν προγραμματισμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση, με προσέλκυση κοινού τόσο από το τοπικό, αλλά και από εθνικό και διεθνή χώρο. Δέκατον, μέριμνα για τους συμπολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Ενδέκατο και τελευταίο, το ψηφιακό μετασχηματισμό με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Κλείνοντας, τόνισε ότι η παράταξη παραμένει έτοιμη να αλλάξει τον τόπο και διακηρύττει ότι θα δουλέψει για έναν Δήμο όλων για όλους, για μια διοίκηση χωρίς να θέτει κανέναν στο περιθώριο και χωρίς προκαταλήψεις. Η στάση μας και η πολιτική μας πρακτική μέχρι σήμερα αναμφισβήτητα απέδειξε ότι είμαστε δίπλα στο Δημότη, στηρίζουμε μόνο ορθολογικά τεκμηριωμένες προτάσεις για το συμφέρον των Δημοτών. Ο Δήμος μας πρέπει σήμερα να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εμείς διεκδικούμε να βάλουμε την προσωπική μας φραγίδα σε αυτό, χωρίς αποκλεισμούς και με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών φορέων, ενώνοντας όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας, που επιθυμούν βέβαια να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός Δήμου με ευρωπαϊκή λειτουργία και εικόνα. Κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια των άλλων,
έχουμε χρέος. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, αλλά και στην επόμενη γενιά, να εργαστούμε για να προσδώσουμε στα Ιωάννινα κύρος, το κύρος και την έγκλη που ιστορικά δικαιούνται, αλλά και για να αναδειχθεί η κρυμμένη υπεραξία τους και να απολαύουν τη θέση που τους αξίζει στο σύγχρονο περιβάλλον. Και αυτό καλούμαστε να το κάνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.